Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με τον μικρό Μήτρο. Όπως ακούτε, δεν είναι και ο ιδανικότερος καιρός που μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο Farming. Εδώ στο παιχνίδι εννοώ, όχι στην πραγματικότητα. Αλλά βλέπετε, είμαστε εδώ μέσα στις αγγελαδίτσες που είχαμε προσθέσει στο προηγούμενο επεισόδιο και όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε, σε αυτό το πέρα το σημείο έχει και μία γραμμή πέρα. Δώστε πόνο, τραγουδίστε εσείς. Πού είναι το μανούρ? Αυτό θα μπορώ να μπω μέσα εδώ και να το καθαρίσω. Μανούρ έβγαλε και νόμιζα εγώ ότι επειδή έβαλα άχυρο δεν θα βγάζει και σλέρι, δηλαδή το υγρό, την υγρή κόπρια. Αλλά κανονικά έχει βγάλει σλέρι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 2.000 λίτρα σλέρι και 1,5 μανούρ, 1.500. Οπότε το μανούρ τώρα από τις αγελάδες θα μπορούμε να το παίρνουμε πιο σύντομα, πιο γρήγορα και μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι είχαμε στις κότες. Για να το κάνουμε δικό μας λίπασμα που είχαμε πει να το κάνουμε κομπόστα. Οπότε εδώ πέρα πάει πολύ καλά και έχει βγάλει και 1000 λίτρα σχεδόν γάλα. Θα έρθουμε προς το τέλος στο γαλατάκι να το πάρουμε. Αυτό εδώ πέρα προς τις αγελάδες συγκεκριμένα. Τώρα θα πάρω λίγο το τρέιλερ, το βιτίο μάλλον που έχουμε εδώ πίσω. Με αυτό εδώ πέρα το τραχτεράκι. Ωραία, και θα πάμε κατευθείαν στα... Έχουμε λίγο νερό μέσα. Δεν πειράζει. Ελπίζω να μην περάσει τουλάχιστον. Παιδιά, με κούφανε οι βροντές που είχαν εδώ έξω. Ας μπούμε λίγο μέσα. Θα λαρώσουμε. Θα πάω απέναντι στις κατσίκες, οι οποίες κατσίκες και τα αρνάκια και τα πρόβατα έχουν γίνει όλα ενήλικα τώρα. Είναι πάνω από 7 μηνών και βγάζουν κανονικά γάλα και έχουν μεγαλώσει και στο μέγεθος και όλα. Το νερό τώρα θα κρατήσω λίγο πάνω. Να δω μήπως θέλει να συμπληρώσουμε λίγο μέσα. Εδώ στο νερό. Σίγουρα θα θέλει λίγο, αλλά όχι 4.000 λίτρα που έχουμε τώρα εδώ. Αδειάζουμε. Πώς θα πάρει? Θα πάρει. Τίποτα δεν πήρε, ρε. Το υπόλοιπο μπορώ να το διάσω εδώ κάτω. Και το κάνουμε refill. Πρέπει να έχουμε 450 λίτρα. Να το τσεκάρω. Τώρα πήρα μεγάλο τρέλερ εδώ για να το κάνω όλο αυτό. Αλλά καλύτερα από το να πηγαίνω με το χέρι. Καλύτερα έτσι. Λοιπόν, το κλείνω. Ωραία. Ωραία, φύγαμε. 440 λίτρα σχεδόν. Έχουμε να κάνουμε σήμερα αρκετές δουλειές. Όπως είπαμε, έχουμε να θερήσουμε το σιτάρι που έχουμε εδώ πίσω. Να ρίξουμε τώρα, μέχρι να κόψει η βροχή, λίπασμα το χωράφι με τις πατάτες. Έχουμε να κάνουμε και το θέρισμα, να κόψουμε το γρασίδι κάτω. Στον κυραλέκο από πίσω. Αλλά δεν ξέρω αν το προλάβουμε σήμερα. Αν το προλάβουμε, θα πάμε να το κουρέψουμε έστω. Και να το έχουμε να το μαζέψουμε μόνο στο επόμενο επεισόδιο. Θα το δούμε αυτό, δεν ξέρω ακόμα. Αν προλαβαίνουμε θα το κάνουμε. Ανοίγουμε την πόρτα εδώ και έχουμε το τρέιλερ αυτό εδώ. Ωραία, έλα εδώ. Για να δω τώρα, μπορώ να το πάρω κατευθείαν για να μην... Γιατί δεν μπαίνει μέσα εδώ το τρέιλερ? Μπορώ να γεμίσω εγώ εδώ πέρα αυτό από το διπλανό το τρέιλερ? Και βεβαίως μπορώ. 500 λίτρα. Πόσο έχω εδώ μέσα, ρε παιδιά? ...436 λέει εδώ μέσα ότι έχω. Και έχω πάρει κι άλλο εδώ μέσα. 500. Τι έγινε τώρα, κόλλησε? Για να δούμε, ξαναπάρει πάλι. Δεν πιστεύω. Αλλά είχαμε 440. Και γέμισε 500 και ακόμα μέσα και είναι το υπόλοιπο. Για άδειασε. Αυτό πρέπει να παίρνει αρκετό μέσα. Για να δούμε. Πόσο έχω ακόμα πόθεμα. Χώρο μάλλον. Έχουμε άλλο τόσο, λέει. Θα γεμίσει ξανά, για να δούμε. Βρήκαμε bug, λέτε? Για να τσεκάρουμε. Δεν πιστεύω. Γεμίζει ξανά. Μήπως έχει παραπάνω, ρε παιδιά, μέσα εδώ? Όχι, το ίδιο πάλι, λέει. Θα δεις, θα ανοίγω αυτό να δω. Βρήκαμε glitch, λέτε? Άπειρο γάλα. Αυτό δεν είναι ωραίο τώρα, αλλά γιατί όχι να μην το κάνουμε, αφού γίνεται. Και γεμίζει κανονικά, βλέπω. Κανονικότατα, όχι απλά κανονικά. Και έχουμε 1000 λίτρα μέσα. Πάμε να βάλω άλλη μία τώρα που άνοιξα την πόρτα που πάνω το καπάκι, να δω μήπως αδειάσει τώρα, αλλά δεν πιστεύω. Ξανά 500. Όχι, τώρα πήρε 436. Άρα έπρεπε να ανοίξω την τέτοια, το καπάκι από πάνω. Πριν που δεν τα άνοιξα, έπαιρνε όσο να είναι το γάλα. Αλήθεια λες τώρα? Άμα το έχουμε κλειστό, σημαίνει ότι παίρνω όσο θέλω.
Είδατε τι βρήκαμε τώρα. Και τώρα που άνοιξε το καπάκι πήρε κανονικά όσο ήταν. Ωραία, βάζω και αυτό και έχουμε και λίγο ακόμα μέσα γιατί είναι κοντά στα 1000 λίτρα. Και τώρα άνοιξε και καπάκι να γεμίσει και στο άλλο, είδατε, το δοχείο. Κάτσε να το αδειάσω και αυτό μέσα. Εγώ φταίω τώρα. Εγώ δεν φταίω πουθενά, παιδιά. Γέμισε τόκα μέχρι πάνω πήγε. Μια χαρά. Οπότε πάμε εμείς τώρα εδώ και να ξεκινήσουμε την παραγωγή του goat cheese που θα βγάλουμε αρκετό πιστεύω τώρα εδώ πέρα. Goat cheese με μισό, με 500 λίτρα στο προηγούμενο είχαμε βγάλει 3. Άρα τώρα θα βγάλουμε 6-7. Πολύ καλά. Έχουμε 190 λίτρα μέσα. Δεν θα φτάσει για όλο το χωράφι. Όπα, όπα, όπα. Οι πατατούλες είναι εδώ. Να τις λοιπόν. Να δω ότι είναι όντως νάρο. Και δεν κάνουμε ζημιά. Ζημιά δεν κάνω από ό,τι βλέπω. Ωραία. Φτάνω ίσα ίσα εδώ. Έλα, ξεκινά. Πατάμε και ανάμεσα εμείς τώρα εδώ. Και το βλέπετε, το ρίχνουμε όλο σχετικά. Ακολουθά αυτή τη γραμμή. Πάνω κάτω το πηγαίνω. Γιατί στην πατάτα είναι το πιο εύκολο έτσι. Βάζεις τις κεντράρεις τη ρόδα σου εδώ μπροστά και πηγαίνεις άρχοντας. Τσακ μπαμ και με 20 χιλιόμετρα ρίχνω λίπασμα πίσω και οικονομικό. Γιατί όπως βλέπετε έχουμε ρίξει 190 ήμασταν. Ρίξαμε κάνα 60. Τώρα εδώ κανονικά έπρεπε να βλέπεις από πάνω που έχεις ρίξει. Εντάξει, φαίνεται κάπου εδώ όταν πηγαίνω προς τα κάτω. Μάλλον. Πάμε εδώ τώρα εμείς και βλέπουμε. Πιστεύω θα πιάσει και εκεί που έχουμε ρίξει. Ναι, πιστεύω είμαστε κομπλέ εδώ. Εδώ ακολουθά αυτή τη γραμμούλα. Έτοιμο κι αυτό. Μετά κόβει βροχή σε κανένα τεταρτάκι. Πιστεύω θα κόψει βροχή. Γιατί 10 ώρα δεν έλεγε βροχή. Κόβουμε. Θερίζουμε το wheat. Το πηγαίνουμε κάτω στο εργοστάσιο να το κάνουμε φαγητό, να το κόψουμε δηλαδή τον καρπό για να το έχουμε για τροφή και περιμένουμε πατάτες μετά και θα μπορούμε να φτιάξουμε με το μίξερ, αλλά πρέπει να έχουμε το μεθάνιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε κουβεντούλα με τον κυραλέκο για το που θα βρούμε τον άνθρωπο αυτόν που ήθελε να μας πει για το biogas. Να το πούμε να το κάνουμε μισό-μισό, να το νοικιάζουμε κάπως και να το παίρνω το μεθάνιο εγώ, τα υπόλοιπα τα παίρνει αυτός, δεν με πειράζει εμένα. Εδώ πιστεύω είναι κομπλέ. Πιστεύω και εδώ είμαστε μια χαρά. Πόπο, πολύ κακός καιρός σήμερα. Βροντές, τέτοιο χαμός, πανικός. Θα μου φτάσει να κάνω άλλα δύο περάσματα το τέτοιο. Δεν το βλέπω και τόσο. Έλα. Τώρα εδώ ρίξαμε, μόλις τελειώσω αυτή τη σειρά. Να τσεκάρουμε αν έχουμε ρίξει ακριβώς όλο το χωράφι. Λίπασμα, για να δούμε. Εδώ θέλουμε. Είμαστε πολύ καλά. Εδώ πέρα αυτά τα σηματάκια πιστεύω ότι είναι. Είτε το είχαμε πιάσει το πρώτο χέρι, ή δεν έχει πιάσει καθόλου ο σπόρος. Οπότε μια χαρά πάει. Με ένα χέρι ακόμα θα μου βγει. Δεν θα μου φτάσει στο λίπασμα. 25 λίτρα που έχουμε. Πάμε εδώ και όσο βγει, παιδιά. Τώρα πατάτα είναι. Άμα μείνει λίγο εδώ χωρίς λίπασμα, δεν με πειράζει και τόσο. Τελείωσε. Έχουμε κάνει όλο αυτό. Αν έχω κάπου λίπασμα μέσα εδώ, θα έρθω να το κάνω. Αλλιώς, μετά θα πάμε κάτω, θα δούμε. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, σπόροι είναι ή lime. Σπόρος, Ω, λιπασματάκι. Λίπασμα ήταν, ναι. 60 γραμμάρια, 60 λίτρα. Πένα, όσο ήθελα τώρα εγώ εδώ πέρα. Μια χαρά. Ήμασταν κολόβαρδοι εδώ πέρα. Και να φύγουμε. Τώρα το κοιτάω από πάνω, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω και πού έχω ρίξει. Τώρα άλλο να είσαι στο χωράφι μέσα, real time, για να βλέπεις και αυτά. Και άλλο τώρα να είσαι εδώ πέρα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Και πιστεύω τώρα, με αυτό εδώ πέρα που κάναμε, έχουμε ρίξει όλο. Είμαστε μπόμπα, μπόμπα. Τώρα καθόμουν με αυτό το τραχτέρ που δεν έχω και από πάνω τέτοιο, έχω γίνει λιτσάρι, παπάρι. Παπάρα έχω γίνει. Στάζει και το βρακί από κάτω. Λοιπόν, πάμε από εδώ μέσα. 10 η ώρα είπε θα κόψει η βροχή. Ορνα ούτογλο. Πού είναι? Δεν βλέπω να κόβει. Λοιπόν, πάμε. Αφήνουμε το τραχτεράκι αυτό. Και θα πάρω το άλλο. Να ετοιμάσω κομπίνα. Να είναι έτοιμη στο χωράφι. Να πάρω το τρέιλερ. Με το μεγάλο αυτό εδώ πέρα. Και να τα έχουμε έτοιμα, ρε παιδιά.
Μόλις κόψει η βροχή, κόβουμε αμέσως. Μπαπ, 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 μπαπ. Έλα, 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 έλα. Ωραία. Πάμε μπρος. Βάλει το δίπλα εδώ. Όπα. Τέλεια, έτοιμος, έτοιμος εδώ. Έχουμε όλα οργανωμένα. Τώρα το τρέιλερ, το τρέιλερ. Να είναι από εκεί ρε γαμώτο. Δεν θυμάμαι που είναι. Όχι ρε φίλε, το έχουμε με TMR. Το παίρνει. Λοιπόν, παιδες, εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο ακόμα. Δεν ξέρω αυτό τι κάνει. Παίρνει, τι έπαιρνε εδώ, δεν θυμάμαι. Κάτσε το τσουκάρω. Fix firm λέγεται αυτό. Και παίρνει tsav και fix firm active. Αυτό πού το βρίσκω. Tsav και fix firm. Και βγαίνει silent. Α, εδώ είναι για tsav. Και βάζεις και αυτό εδώ πέρα που είναι μεθάνιο. Τι είναι αυτό, fix firm. Fix firm. Έχω εργοστάσιο εγώ γι' αυτό. Όχι. Και το κάνει πάλι silent, το ίδιο πράγμα, και το παίρνεις από εδώ. Ό,τι έχουμε κάνει από εδώ στην ουσία μάλλον. Λοιπόν, αφήνω αυτό το τραχτεράκι εδώ να κάνω τράμπα να πάρω το πράσινο. Για να πάμε μαζί με το τρέιλερ πάνω στο χωράφι για το σιτάρι, γιατί έχουμε και δεύτερο τρέιλερ μπροστά. Που χωράει αρκετό. Δεν πάει και με περισσότερα χιλιόμετρα, μέχρι εδώ πάει. Έλα, θα με πάρει. Με πήρε, ωραία. Πάρε το ρίξω ένα πλησιματάκι να βλέπουμε λίγο έξω. Πιστεύω θα θέλει το πλήσιμο του. Ωραία. Ότι το θέλει το πλήσιμο, ότι το θέλει σίγουρα. Με το λάστιχο εδώ. Τώρα δεν πάω σε βενζινάδικο. Αν και άμα δεν κάνω λάθος, δίπλα εδώ έχω καλό πλυντήριο. Αλλά μετά, άμα είναι, πάμε να το κάνουμε μετά. Και χαλάει και πίεση εδώ, δεν πάει παραπάνω. Αυτό εδώ λίγο να βλέπω. Το άλλο θα ξαναγεμίσει πάλι μετά, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει είναι. Μόλις τελειώσω μετά θα του φέρω. Εντάξει, κάπως καλύτερα βλέπεις. Έχει φύγει λίγο η λασπουριά που είχε πριν. Τώρα εδώ είναι πιο ψηλά. Είναι πιο ωραίο. Τι έγινε, πού μ' άκουσα. Πουθενά. Ακόμα η βροχή ρε παιδιά. Είναι 11 πάει ώρα. Άμα θέλετε να δείτε εδώ η πρόγνωση καιρού από τον Αρναούτογλου, κοιτάξτε το. Άμα δεν με πιστεύετε, πού είναι ο καιρός εδώ. 10 η ώρα έλεγε η βροχή. Και έχει πάει 11 τώρα. Και ήλιο. Ήλιο έλεγε, όχι βροχή. Μπερδεύτηκα. Και 11 η ώρα ακόμα έχει βροχή. Πούντος, πούντος ο ήλιος. Ήλιο με βροχή, παντρεύω τη φτωχή. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το τρέιλεράκι το αφήνω εδώ. Κάπου εδώ. Για να μπορώ να πάρω και την κεφαλή μου. Πάμε να είμαστε έτοιμοι εμείς. Όπου να είναι θα κόψει. Λοιπόν, την αφήνω εδώ. Είναι πανέτοιμη. Και μέχρι να... Είδατε που σας είπα. Θα κόψει. Έκοψε. Δεν το είπα εγώ. Το είπα. Θα πήγαινα να πάρω τα ψωμιά τώρα. Να τα έχω έτοιμα να τα πουλήσω μετά. Πω πω θόρυβο, δεν παίζεις εδώ. Πραγματικά δεν παίζεις. Ευτυχώς μπορώ να χαμηλώνω και τα ακουστικά. Λοιπόν, και έχουμε και straw swath που θα κάνουμε μπάλες. Οπότε θα τις έχουμε και για φαγητό, για τις αγγελάδες, για τα πάντα, οτιδήποτε χρειάζεται. Οπότε, έχουμε όλο αυτό εδώ πέρα. Με σιτάρι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι barley. Wheat, ωραία, σιτάρι. Μετά το wheat να σας δείξω λίγο τι θα γίνει, να ξέρετε κι εσείς. Αν είχατε χάσει τα προηγούμενα επεισόδια που το είχαμε πει, θα πάμε το wheat στο grain mill. Τα δύο τέτοια θα μας το βγάλει ένα grain mill. Οπότε, βγάζει 48 κύκλους το μήνα. Αυτό, όσα και να του πας, 48.000 λίτρα να του πας. Θα στα βγάλει σε ένα μήνα. Οπότε, πας 2, πείτε εμείς στο τελείωμα εδώ θα έχουμε 10.000 λίτρα. Θα μας βγει 5.000 λίτρα oatmeal. Το oatmeal, το grain meal αυτό. Όχι το oatmeal, grain meal. Το grain meal, μετά εμείς θα το βγάλουμε και feed mixer oat grain meal. Και 70 πατάτες θα μας βγάζει 100 pig food. Που το pig food είναι η καλύτερη τροφή που μπορείς να δώσεις στα γουρούνια.
Κάποια στιγμή, μόλις το ολοκληρώσουμε αυτό και φτιάξουμε την τροφή, θα βάλουμε και τα γουρούνια να έχουμε να πουλάμε το κρέας τους στο κρεοπωλείο. Να τα πηγαίνουμε στο κρεοπωλείο, γιατί ο Χάρτης εδώ έχουμε, όπως έχουμε πει, το κρεοπωλείο το οποίο τεμαχίζει τα ζώα και τα κάνει κομμάτια και τα πουλάμε με καλύτερη τιμή. Γιατί το γουρούνι, έτσι σαν αγουρούνι, δεν έβγαζε και πάρα πολλά. Με τις μπριτζόλες, με το τεμάχισμα, βγάζουμε πολύ περισσότερο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα μηχανήματά μας στη συνέχεια και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε ήδη 2.000 λίτρα και είμαστε στο 40% της κομπίνας. Είναι στα 4.500 λίτρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα γεμίσουμε 3-4 φορές τα τρέιλερ. Οπότε θα έχουμε γύρω στα 20.000 λίτρα άμα τα γεμίσουμε, που είμαστε κομπλέ. Που με 20.000 λίτρα θα βγάλουμε 10.000 grain meal, φαγητό. Το grain meal δεν ξέρω σε ποια άλλα ζώα μπορούμε να το δώσουμε. Εκτός από τα γουρούνια. Οπότε τώρα πιστεύω με ένα headland γύρω γύρω θα πάμε σχεδόν στο 70% παραπάνω. Να το τσεκάρουμε τώρα. Άμα πάμε 70%, μία σειρά μισή θα κάνω ακόμα και θα γεμίσει η κομπίνα. Οπότε θα βγάλουμε 5-6 κομπίνες σίγουρα εδώ μέσα. Μετά, όπως είπα, θα πάμε να πουλήσουμε το τυρί. Τα τυριά μάλλον, γιατί έχουμε βγάλει 3 στα προηγούμενα επεισόδια και θα βγάλουμε και τα σημερινά. Πιστεύω ότι θα βγουν τα τυράκια μας, δεν θα αργήσουν. Έχουμε επίσης ψωμιά αρκετά. Και άμα βρούμε κάτι άλλο που έχουμε να πουλήσουμε και είναι καλή τιμή σήμερα, να τα δώσουμε. Στο εργοστάσιο με το τυρί έχει φάει το μισό γάλα που είχαμε, τα 500 κέλιτρα. Οπότε τώρα θα έχει βγάλει 3 κεφάλια τυρί σίγουρα. Θα πάμε να τσεκάρουμε μετά, μόλις γεμίσουμε μια κομπίνα. Να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και εδώ θα είμαστε παραπάνω από 70% που σας είπα. Ίσως 80. Λοιπόν, παραπάνω από 80% είμαστε 90 σχεδόν. 89, 90 ακριβώς. Πολύ καλά. Με ένα πέρασμα κιόλας. Αδειάσω τώρα ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, κάθομαι παίζω. Αδειάσω τώρα κατευθείαν. Έλα, με παίρνει. Με πήρε, ωραία. Έλα λίγο ακόμα. Όχι, δεν με παίρνει γιατί βρήκα το βραχίωνα που έχει εκεί. Έτσι εδώ, είμαστε εντάξει. Ωραία, το αδειάζω τώρα να κάνουμε τις σειρές τώρα, αντί να γυρίσω στο μισό, τι διαφορά θα έχει. Κοιτάξτε εδώ τα προβατάκια μας, τα κατσικάκια, πώς είναι, πόσο όμορφα και πόσο μεγαλώσανε. Βλέπουμε την εξέλιξη των ζώων εδώ πέρα εμείς, κανονικά, όπως είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι απλά farming, ο χάρτης ο συγκεκριμένος έχει από τα μικρά τα μωράκια και πάνε προς μεγάλα. Και βλέπεις την εξέλιξή τους και είναι ωραίο αυτό που έχει κάνει ο δημιουργός. Λοιπόν, κλείνουμε το pipe. Τώρα θα πάω μία πάνω και μόλις κατέβω κάτω θα κάνω άλλο ένα headland. Γιατί να μπορούμε να γυρνάμε λίγο καλύτερα, γιατί έχει τα δέντρα εδώ στο δάσος. Και δεν βλέπεις κιόλας που πας. Ωραία. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο timelapse, να δούμε τη διαδικασία σε γρήγορο τέτοιο. Για να προχωρήσουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια, γιατί έχουμε δουλειές που τρέχουν εδώ στο φάρμα και πρέπει να τις κάνουμε όπως και δίποτε.
τα τρέιλερ, οπότε πρέπει να πάμε να αδειάσουμε. Έχουμε δρομολόγιο. Τώρα έχουμε μεγάλο δρομολόγιο, πάμε κάτω στην πόλη. Θα με πάρει τώρα. Δεν με παίρνει γιατί είναι μακριά η καρότσα η μπροστινή. Λοιπόν, έχουμε φύγει τώρα, πηγαίνουμε προς τα κάτω στο εργοστάσιο να κάνουμε το grain mill, να τρίψουμε το σιτάρι. Δεν ξέρω αν πάω απέναντι για να βγάλω και αλεύρι, γιατί έχουμε πολύ ρε παιδιά τώρα, εκεί πέρα είναι αρκετό και έχουμε πολλά λίτρα τσουβαλάκια εκεί πέρα που δεν τα έχουμε μαζέψει. Οπότε προς το παρόν θα το αφήσω, αλλά μετά θα βγάζουμε ψωμί. Θα δω μήπως πάω το υπόλοιπο, θα πάω αυτό 22.000 λίτρα να βγάλουμε grain meal, το οποίο θα μας βγάλει 12, θα μας βγάλει 11.000 λίτρα. Μετά εμείς με 11.000 λίτρα πόσο μπορούμε να βγάλουμε pig food? Είναι και τώρα το σκεπτικό. Το pig food θέλει 30 grain meal για να βγάλει. Για να βγάλει 100. Τα 30 βγάζουν 100 λίτρα. Τα 30 λίτρα βγάζουν 100 μαζί με συνδυασμό με τις πατάτες. Άρα τα 30 βγάζει 100, τα 300 βγάζει 1000, τα 3000 βγάζουν 10.000. Θα βγάλουμε γύρω σε 40.000 λίτρα, οπότε πιστεύω, άμα έχω κάνει καλές πράξεις αυτή τη στιγμή, πιστεύω θα βγάλουμε 40.000 λίτρα pig food με το 30 λίτρα που παίρνει για να βγάλει 100. Γιατί συνδυάζει και την πατάτα 70 κάτι και βγάζει 100 λίτρα σύνολο. Οπότε πιστεύω είμαστε κομπλέ με αυτό το φορτίο. Λοιπόν, να μπούμε στο μπροστά και το βάλουμε tip side left, right, για να το αδειάσει εδώ μέσα ρε παιδιά. Και ελπίζω να πηγαίνει εδώ που ήθελα. Για να το τσεκάρουμε. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ είναι, ωραία ωραία. Οπότε παίρνει και μπαρλί και oat και sorghum αυτό εδώ μέσα για να βγάλουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε grain meal. Wheat grain meal. Οπότε έχουμε αυτό, τρέχει και του κάνει μπαμ μπαμ, ό,τι του βάζεις δηλαδή τώρα θα το βγάλει αμέσως. Είναι γρήγορη παραγωγή. Κάνουμε και μία πίσω να αδειάσουμε και το τρέλερ το μεγάλο. Πήραν φωτιά κιόλας. Έτοιμοι. Λοιπόν, αδειάζω και το υπόλοιπο εδώ μέσα. Για να πάμε τελειώσουμε και εκείνο το κομματάκι. Για να πουλήσουμε λίγο τα τυριά και αυτά να δούμε, έχουν καλή τιμή σήμερα. Goat cheese στο Village Shop είναι στα 9.000, τα 1.000 λίτρα. Εκεί θα φύγουν αυτά. Και τα ψωμιά είναι καλύτερη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, οπότε θα τα πουλήσουμε στον επόμενο. Σήμερα μόνο τα τυράκια. Λοιπόν παιδιά, τώρα βγάλω αυτή τη σειρά και θα σας πω λίγο τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι σε άλλους χάρτες, δεν είναι το ίδιο. Θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα το κομματάκι. Θα το κάνω εκτός βίντεο, θα το κουρέψω. Δεν μας πειράζει, μετά να ανοιχτώσει λίγο. Γιατί τα μαγαζιά εδώ πέρα κλείνουν σε ωράριο. Δηλαδή το μαγαζί, το Village Shop, δεν θυμάμαι αν κλείνει πριν τις 5. Οπότε να πάμε να πάρουμε το τυρί για να το πουλήσουμε σήμερα. Γιατί σήμερα είπαμε είναι η καλύτερη τιμή που υπάρχει για το τυρί. 9.000 θα πάρουμε. Και αυτό το κομματάκι θα το κουρέψω εγώ μετά. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το πράσινο, το τραχτεράκι, το Lizard, και θα πάμε να πάρουμε όλα τα τυριά και θα κατέβουμε κάτω. Γιατί όπως σας είπα κλείνουν, έχουν ωράριο κανονικά και κλείνουν και θα την πατήσουμε στο τέλος. Άστο εδώ, καλά είναι. Θα μου βγάλει 4. Θα βγάλουμε καλά λεφτά. Και αυτό είναι 100, εντάξει. 100 λίτρα του καθένα ρε γάμο. Αυτό μας χαλάει λίγο, ότι αργούμε, ότι βγάζουμε πολύ λίγα. Έκλεισε την πόρτα. Λοιπόν, αυτά δεν πιστεύω να φεύγουν από εδώ μέσα. Πάμε πάρουμε και τα άλλα και κατεβαίνουμε κάτω. Στο Village Shop μου είπαν ότι είναι, είδαμε ότι είναι η καλύτερη τιμή, οπότε εκεί θα τα δώσουμε. Εδώ. Α, το παίρνω έτσι στο μανούρ, παιδιά. Το βλέπετε. Το έχω πάρει πάνω τώρα εδώ. Δεν το είχα δει, ρε guys, ότι είχε αυτό. Πάτησα να κατεβώ. Ήθελα να πατήσω το εψιλον και πάτησα το ρο και γεμίζει το τέτοιο σε τρέλερ. Κατευθείαν. Οπότε είναι καλό αυτό, δυνατό. Τώρα το αδειάσω. Θα μου φύγουν όλα τα τυριά, ρε γαμό. Λοιπόν, θα πάω να αδειάσω το μανούρι εδώ πέρα. Να το έχω έτοιμο. Είναι από πίσω εδώ. Οπότε θα μπω μέσα εδώ.
Για πού να το αδειάσουμε. Να το αδειάσουμε. Όπα. Α, έχει κι άλλο τυρί μέσα. Α, το μούμιν εδώ έξω. Βρήκα το κολουνάκι εδώ και έφυγε. Organic waste, αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά, να το. Και θέλει και πάτημα. Τώρα το έκανε μετατροπή σε άλλο. Βλέπω το έκανε πιο σκούρο. Να το δω λίγο. Φαίνεται σαν χώμα τώρα, βλέπετε. Α, ωραίο. Θα το δούμε. Θα φέρω και άλλα μετά. Μετά δεν έχω άλλο τώρα εδώ πέρα. Θα φέρω από τις κότες που έχουμε. Πρέπει να το πατάω για να το δούμε λίγο. Compaction 100% λέει. Ότι είναι έτοιμο. Και τώρα λογικά έχει να το σκεπάσω κάπως. Blanket silo. Ναι, όταν είναι έτοιμο. Θα φέρω και στο επόμενο επεισόδιο. Και αν έχουν βγάλει και άλλο οι αγελάδες. Να δω αν μαζεύει και στα πρόβατα, που πιστεύω δεν μαζεύει τα πρόβατα. Θα φέρω και από τις κότες που έχουμε αρκετό. Θα μπω μέσα με το ραχτεράκι αυτό και θα το φορτώσω. Μια χαρά. Πολύ καλά. Λοιπόν, 1100 έχουμε, οπότε θα βγάλουμε κάπου στα 9 και κάτι. 9000. Μια χαρά είμαστε. Πολύ τούμπανα. Αλλά είναι 1100 γραμμάρια, κιλά. Ένα τόνο, δεν είναι λίτρα, οπότε μπορεί να είναι παραπάνω σε λίτρα. Σε πόσο είναι το καθένα λίτρα. 100 λίτρα είναι το καθένα. Άρα 1100 κιλά είναι, δεν έχει διαφορά κιλά λίτρα στο game. Λοιπόν, φτάσαμε στην πόλη. Πάμε εδώ στη Μιράντα. Μακάρι να είναι ανοιχτά, γιατί πήγε 4 η ώρα μέχρι να φορτώσω, είδατε. Δεν είναι απλό. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι και κλείνει, πρέπει να κλείνει 6 η ώρα. Και να δω το τέτοιο. Ναι, 9 με 6 είναι, είδατε. Εντάξει, είχαμε μια ώρα περιθώριο ακόμα, αλλά καλύτερα να περισσέψει η ώρα παρά να μην φτάσει. Μιράντα! Πού τα πουλάμε? 1600. 1600 το ένα. Να το παίρνει και έξω, ρε. Τα παίρνει και απ' έξω. Εδώ τα παίρνεις, Μαρή. Τα πήρε. Πόσο θα βγάλουμε εδώ. 1700 παίρνει το ένα. Ωραία, πολλά λεφτά, παιδιά. Εδώ θα βγάλουμε φράγκα σήμερα. Πήγαμε 10.000 ήδη. Που ήμασταν στα 8. Και έχω κι άλλα να πουλήσω. Τα μισά έχω πουλήσει ή ούτε. Πάρ' και αυτά, Μιράντα. Θα βγάλουμε λεφτά. Θέλετε κανένα τυράκι, είναι αλφα ποιότητα. Βιολογικά. Χειροποίητα, όπως θέλετε πείτε το. Κι άλλα. 16.000 φτάσαμε, παιδιά. Ωμπο. Πάρ' και αυτό. Έπεσε έξω. Μιράντα, έλα. Έχουνε τέτοιο μεμβράνι γύρω γύρω, μην αγχώνεστε παιδιά και λέτε γιατί τα πετάω κάτω. Έχουνε το κερί γύρω γύρω που βάζουνε. Και έχει και ζελό τέιπ. Έλα και το τελευταίο, Μιράντα. Να το θες αυτό. Ορίστε. 21.000, κοιτάβε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα κατσικίσια και αυτά είναι τα κανονικά, τις αγελάδες. Είναι και πιο μεγάλα, βλέπετε, οπότε θα ζυγίζει και περισσότερο. Και εδώ έχει μπριτζόλες τέτοια, οπότε στο ψυγείο τα παίρνει όλα η Μιράντα. Εδώ κοιτάξτε. Είναι μερακλής ο δημιουργός. Και αυγουλάκια εδώ σε τέτοια. Και φράουλες και τέτοια. Πρέπει να πάρουμε το τέτοιο, παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα έχουμε 21.000. Το τέτοιο και το τέτοιο σας έχω τελέψει τώρα. Πρέπει να πάρουμε στο επόμενο επεισόδιο τον κήπο. Ο κήπος που σας έχω πει δίπλα εκεί στο φούρνο που είναι. Για να βάζουμε λαχανικά, έχουμε... Να δούμε λίγο τι λαχανικά μπορούμε να βάλουμε. Θα αφήσω εδώ αυτό σήμερα, θα κλείσω κάπου εδώ. Να δούμε για τέλος τι μπορούμε να βάλουμε στο κήπο που σας είπα. Ο κήπος είναι αυτός εδώ πάνω. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Κοστίζει... Farmland, παίρνεις όλη την έκταση, 27.000. Δεν βγαίνουμε ακόμα. Τελικά δεν θα το πάρουμε στο επόμενο επεισόδιο. Πρέπει να πουλήσουμε αρκετά πράγματα. Και να δω λίγο πόσα φράγκα βγάλαμε σήμερα. Βγάλαμε 18.000 από Sold Products. Άρα είχαμε παραπάνω από 1.000 λίτρα. Γιατί η τιμή στο... Πόσο ήταν τώρα? 9.500. Πείτε 10. Άρα να του φέρνα 10. Ήταν παραπάνω, 11 ήτανε. Άμα ήταν 11, παίρνουμε κοντά στα 11.000 λίτρα, όχι 18.
Όχι, πόσα βγάλαμε σήμερα. 18. Άρα θα ήταν παραπάνω σε λίτρα. Λοιπόν, στον κήπο μπορούμε να βάλουμε αγκούρια. Μπορούμε να βάλουμε κουνουπίδια. Onion, apple από τις μηλιές. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε κι άλλα. Μπορούμε να βάλουμε strawberry τέτοια που είναι τα κανονικά. Οπότε, ναι, όλα αυτά θα μπορούμε να τα βάλουμε εκεί πέρα. Οπότε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έξω από το Village Shop, θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Κάναμε το harvest επιτέλους στο wheat και έχουμε πάει και βγάζει το grain mill. Εκεί θα φτιάξουμε πραγματάκια. Περιμένουμε τις πατάτες και θα βγουν και τα γουρούνια. Τώρα θα περιμένουμε μια καλή τιμή να πουλήσουμε ψωμιά, κοτόπουλα που έχουμε αρκετά. Στο επόμενο επεισόδιο επίσης θα πάω και κοτόπουλα στο Γκρεοπόλι για να προλάβουμε την τιμή που είναι κάπου στον Δεκέμβριο η καλύτερη. Οπότε να το έχουμε στο νου μας και αυτό. Και ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας επεισόδιο. Αφήστε ένα like για να βοηθήσετε λίγο παραπάνω και μια εγγραφούλα για να μην χάνετε νέα βίντεο. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.